Είναι ένα από του μεγαλύτερου ταινίστε όλων των εποχών. Ο 26χρονο Ραφαέλ Ναδάλ, γεννημένο στη Μαγιόρκα τη Ισπανία, έχει κερδίσει 11 Grand Slam στην καριέρα του και του τίτλου σε μικρότερα τουρνουά. Μετά από ένα τραυματισμό στο γόνατο, που τον κράτησε μακριά από τα για περισσότερου από 8 μήνε και του στέρισε την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον Ολυμπιακό τίτλο του στο Λονδίνο, στι αρχέ του 2013 ο Ναδάλ επέστρεψε δυνατό. Μετά από την θριαμβευτική επανεμφάνισή του στην Αμερική, ρίχνει το βάρο στην προετοιμασία με στόχο να κατακτήσει ξανά την κορυφή του παγκοσμίου τέννη σταθμό στο Παρίσι. Ο Ναδάλ έχει κερδίσει το Ρολάν Καρό 7 φορέ. <συσχελίδι> Κοντά μα <συσχελίδι> ένα από του <συσχελίδι> καλύτερου αθλητέ στον <συσχελίδι> κόσμο. <συσχελίδι> Ράφα Ναδάλ, Ναδάλ. καλώ όρισε <συσχελίδι> στο Euro <"Giro News". συσχελί> Πρώτη υποχρεωτική ερώτηση. Πώ πάει το γόνατό σου. Βελτιώνεται. Εβδομάδα με τη βδομάδα <συσχελί> πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ελπίζω να από συνεχίσω έτσι ώστε να βελτιώνομαι και εγώ και να γίνομαι ανταγωνιστικό. Δεν συνηθίζεται μετά από μακροχρόνια απουσία να επιστρέφει κανεί άμεσα στι νίκε. Ποιο είναι το μυστικό, Δεν ξέρω. Είμαι τυχερό που τα πράγματα πήγαν καλά. Η αλήθεια είναι ότι στα δύο πρώτα τουρνουά που συμμετείχα είχα καλά αποτελέσματα, αλλά δεν είχα καλή απόδοση. Αυτό είναι λογικό. Από το τουρνουά του, Ακαπούλκο και μετά άρχισα να πιάνω πολύ ψηλά στάνταρα απόδοση και το γόνατό μου άρχισε να λειτουργεί καλύτερα. Από τότε και ύστερα κερδίζω τους αγώνες με τόσο καλή απόδοση που δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα πιάσω σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Άρα η πρώτη σου νίκη στη σεζόν ήταν η επιστροφή σου στα κόρτ. Κατά τη γνώμη μου η πιο σημαντική νίκη ήταν το γεγονός ότι ξεπέρασα πλήρως τον τραυματισμό μου στο γόνατο και όχι η επιστροφή μου στα κόρτ. Ήταν μια νίκη που σε βάθο χρόνου είναι πιο ικανοποιητική από τι βραχυπρόθεσμε νίκε. Ξεκάθαρα, το πρώτο πράγμα για να βρίσκομαι εδώ ήταν η επιστροφή μου στου αγώνε. Το κατάφερα και πλέον κάθε εβδομάδα γίνομαι όλο και καλύτερο. Σε συμβούλευσε κανεί μετά τον τραυματισμό σου να αλλάξει τρόπο παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι τόσο καλό ώστε να μπορώ να αλλάζω τον τρόπο παιχνιδιού μου όποτε θέλω. Ο καθένα έχει το δικό του προσωπικό στυλ. Κάνω ό,τι μπορώ για να βελτιώνομαι χρόνο με το χρόνο. <Σι> <ομει> <εμιλίδι> Τα κατάφερα <στονίδι> στην καριέρα <στονίδι> μου, πιστεύω ότι βελτιώθηκα <στονίδι> και πλέον <και> παίζω πιο <στονίδι> επιθετικά. <στονίδι> <στονίδι> πιστεύω όμω ότι είναι μάλλον αδύνατο να αλλάξει <στονίδι> κάποιο δραστικά <στονίδι> τον τρόπο παιχνιδιού του. <Σι> Πριν τον τραυματισμό σου ήσουν στην <στονίδι> κορυφή. <στονίδι> Μπορεί <στονίδι> να επιστρέψεις ξανά σε αυτό το επίπεδο? <στονίδι> Αυτό είναι ο στόχο μου. Είναι Αν το, το γόνατό μου το επιτρέψει, σίγουρα θα δουλέψω σκληρά να... για να τα καταφέρω. Δεν πιστεύω ότι έχω μετά, ξεχάσει και... το τέννη μέσα σε 7 μήνε. Όταν και επέστρεψα, και ήμουν σε και καλό και επίπεδο. Υποθέτω ότι δεν θα είναι εύκολο, το... εύκολο να βρω την αυτοπεποίθηση, το και επίπεδο απόδοση και το ρυθμό που είχα την περασμένη χρονιά όταν αναγκάστηκα να εγκαταλείψω τα κόρτ. Μετά το Ρολάν Καρό. Χρειάζεται σκληρή δουλειά, αλλά αυτή είναι η ομορφιά το του αθλητισμού. Είναι... Να έχει στόχου που πετυχαίνει ε, με τη σκληρή δουλειά. Να αγωνίζεσαι για να ξεπεράσει τον εαυτό και σου. Και για το λόγο αυτό, το όταν πετυχαίνει, αισθάνεσαι ευτυχισμένο. Και ποια είναι η απόσταση με του κορυφαίου παίκτε, τον Τζόκοβιτ, τον Φέντερερ, τον Μάρεϊ. Δεν ξέρω. <Τεξέρω> Εξαρτάται για ποια διαφορά μιλάτε. Αν μιλάτε για του αριθμού, αυτή φαίνεται στην παγκόσμια κατάταξη. Αν μιλάτε για τη φόρμα, πραγματικά δεν γνωρίζω που βρίσκομαι σήμερα. Δεν ξέρω <σέρω> καν αν βρίσκομαι σε θέση να του ανταγωνιστώ. <σέρω> Θα μάθουμε σε μερικέ εβδομάδε, αν είμαι στο επιθυμητό επίπεδο, να ανταγωνιστώ αυτού του παίκτε που είναι οι κορυφαίοι στον κόσμο. Είναι και σαν εφικτό ο στόχο να επιστρέψει στο νούμερο ένα μέσο πρόθεσμα. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω με σιγουριά. Τώρα το μόνο που γνωρίζω σίγουρα είναι ότι βρίσκομαι στο Μοντε Κάρλο και είμαι χαρούμενο που έχω επιστρέψει στου αγώνε. Στόχο μου είναι να αγωνίζομαι ολόκληρη τη χρονιά και να είμαι σε καλή φόρμα. Αν αυτό συμβεί την επόμενη σεζόν, θα δούμε αν έχω πιθανότητε να επιστρέψω στο νούμερο 1 τη παγκόσμια κατάταξη. Αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο αποτελεί αυτή τη στιγμή τη βασική μου προτεραιότητα. Δεν θα είναι μια προτεραιότητα. Μοντεκάρλο, Βαρκελόνη, Ρώμη, Μαδρίτη. Είναι όμω το Ρολάν Καρό ο βασικό στόχο για αυτή τη χρονιά. Προ το παρόν, στόχο μου είναι το Μοντεκάρλο. <laughs> Θέλω να παίξω καλά εδώ και όταν ολοκληρωθεί το τουρνουά, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, θα πρέπει να αγωνιστώ και να έχω καλή απόδοση στη Βαρκελόνη. Έχει υποστηρίξει πολλέ φορέ ότι το γεγονό που σε πλήγωσε περισσότερο ήταν η απουσία σου από του Ολυμπιακού Αγώνε του Λονδίνου, όπου θεωρητικά θα ήσουν και σημειοφόρο. Θα κρατήσει τη σημαία τη Ισπανία στο Ρίο. Στο Ρίο. Μακροπρόθεσμα, σίγουρα αυτό είναι ο στόχο μου. Η Θέλω τελεύει, ναι, να πάρω μέρο στου ναι, ναι. επόμενου Ολυμπιακού Αγώνε. Δεν ξέρω αν πρόκει, θα έχω πέρα, την ευκαιρία πέρα, να είμαι σημειοφόρο, όπω υποτίθεται ότι θα γινόταν πέρυσι στο Λονδίνο. Η αλήθεια είναι ότι θα ήμουν ευτυχή αν είχα την ευκαιρία. Δεν τα κατάφερα, αλλά ελπίζω να τα καταφέρω στο Ρίο. Υπάρχουν βέβαια πολλοί Ισπανοί αθλητέ που έχουν όλα τα προσόντα να γίνουν σημεοφόροι. Θα... Γνωρίζει ότι έχει ψηφιστεί για τρίτη χρονιά η πρώτη προσωπικότητα από την Ισπανία που θα ήθελε κανεί να συναντήσει από κοντά. Ο, Ο κόσμο θα... σε στηρίζει. No. Και εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να του συναντήσω τον καθένα ξεχωριστά. <laughs> <laughs> η αλήθεια είναι, ποτέ, είναι ότι ποτέ, εκτιμώ yeah, την αγάπη yeah. που μου δείχνουν yeah, οι φίλοι αθλητέ κάθε ημέρα. Σε αυτούς τους 7 μήνες που βρίσκομαι μακριά από τα κόρτ, η στήριξη μας. του κόσμου ήταν πιο έντονη από ποτέ. Και τώρα που επιστρέφω στην αγωνιστική δράση, αισθάνομαι τη στήριξη του κόσμου από ολόκληρο τον πλανήτη, αλλά ειδικά από την Ισπανία. Το κίνητρο να τους ευχαριστήσω μου δίνει ενέργεια να συνεχίσω τη μάχη και να βρίσκομαι εδώ. Αν έβγαινε με ένα μέσο Ισπανό πολίτη, ξέρει, θα έπρεπε να του κεράσεις το ποτό. Ω άνθρωπο του αθλητισμού, πώ κρίνει την οικονομική κατάσταση στην Ισπανία. Yes. <Ππούς>, Προφανώ και είναι λυπηρή η κατάσταση. Πολλοί, Δεν είναι καθόλου ωραίο να βλέπει τη μεγάλη πλειονότητα του κόσμου να υποφέρει. Ο καθένα από εμά ξεχωριστά έχει επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, άμεσα ή έμεσα. Δεν είμαστε αποξενωμένοι από αυτή την πραγματικότητα και από του ανθρώπου γύρω μα, τον Ισπανικό λαό. Τα τελευταία χρόνια, πολλοί άνθρωποι αντιμετώπισαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν και θέλω να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Με συλλογική προσπάθεια, με καθημερινή δουλειά και με τη θέληση να βγούμε από το τούνελ, στο οποίο βρισκόμαστε τα τελευταία χρόνια, μπορούμε να επιστρέψουμε στην επιφάνεια και να δούμε το φω, το βάθο σύντομα. Είμαι σίγουρο ότι αυτό θα συμβεί, γιατί η Ισπανία είναι μια μεγάλη χώρα. Ραφά, muchísimas Rafa, ευχαριστούμε ευχαριστώ. πολύ που μοιράστηκε τις σκέψη σου μαζί μα.